Ιαρτοποιός όμως πρόδωσε το μυστικό στον Κρίσο και έβαλε το δηλητήριο στα ψωμιά τα οποία έδωσε η μητριά στα δικά της παιδιά, τα οποία και έτσι βρήκαν τον θάνατο. Ο Κρίσος με το χρυσάφι του από τον Πακτολό ποταμό κατασκεύασε το χρυσό άγαλμα της Αρτοπιού, το οποίο κοσμούσε ανάμεσα στα αγάλματα των βασιλέων και των ηρώων, τον χώρο που έβαζε τα δικά του αναθήματα, τα οποία ήταν ολόχρυσα. Για μια φλόρα, η οποία ήταν εταίρα του Πομπίου στη Ρώμη, αναφέρεται ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, γιατί η εικόνα της, δηλαδή η μορφή της, εκόσμησε το ναό των Διόσκουρων, του Κάστορος και του Πολυδεύκη στη Ρώμη. Λένε μάλιστα ότι τόσο πολύ είχε ακμάσει στα νιάτα της αυτή η φλόρα και έγινε τόσο ξακουστή, ώστε ο Κεκίλιος Μέτελος, όταν στόλιζε με ανδριάντες και γραφές, κοσμούντα των αιών των Διοσκούρων, κακίνης εικόνα γραψάμενων, παρήγγειλε και μία δική της εικόνα, αναθήνε δια το κάλος και την ανέθεσε λόγω της ομορφιάς της. Η ερωμένη του Άρπαλου η Πιθονίκη ζούσε στην Αθήνα. Όταν ο Άρπαλος έκλεψε 2 φορές το ταμείο του Αλεξάνδρου και κατέφυγε στην Αθήνα, γνώρισε την Πιθονίκη, με την οποία έκανε και μία κόρη, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος στον βίο του Φωκίωνος. Για αυτήν την Πιθονίκη, ο Άρπαλος μετά το θάνατό της ανέθεσε στον Φωκίωνα και του έδωσε 12 τάλαντα χρυσά για να χτίσει τον τάφο της, ο οποίος ήταν στον δρόμο από την Αθήνα για την Ελευσίνα, κοντά στον ποταμό Έρμο. Μετά τις γυναίκες φαρμακίστρες, δηλαδή αυτές που κατασκεύαζαν διάφορα φάρμακα για να θεραπεύσουν ή να σκοτώσουν τους εχθρούς τους, η αρχαία ελληνική γραμματεία αναφέρεται και σε γυναίκες φώνησης. Γυναίκες οι οποίες με δόλο σκότωσαν τον άντρα τους. Και από αυτές, 2 είναι οι γυναίκες για τις οποίες η αρχαία ελληνική γραμματεία τη μεν μία κατακρίνει, την δε άλλη δεν κατακρίνει καθόλου ως φώνησα. Η πρώτη είναι η Κλυτεμνίστρα, η οποία με φρικτορίες, δηλαδή με φωτεινά σήματα, μαθαίνει ότι επιστρέφει πίσω στις Μυκήνες ο Αγαμέμνονας και τον περιμένει στρώνοντάς του το κόκκινο χαλί. Το κόκκινο χαλί αναφέρεται πρώτη φορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία στις σκάλες που οδηγούν στην είσοδο του ανακτόρου του Αγαμέμνονου στις Μυκήνες. Και ο Αγαμέμνονας δεν τολμά να πατήσει σε αυτό το χαλί, γιατί πιστεύει ότι τον καλωσορίζει η Κλυτεμνίστρα σαν Θεό. Ο Αισχύλος αναφέρεται στο κόκκινο χαλί, στο πορφυρό χαλί που στείνουμε και σήμερα στους διαδρόμους για να περάσουν μεγάλες προσωπικότητες, και ζητά να του λύσουν τις αρβίλες για να πατήσει ξυπόλυτος το κόκκινο χαλί για να μην το χαλάσει, γιατί αυτό είναι μόνο για να πατούν οι θεοί. «Λέγω Κατάνδρα, μη θεόν σέβινε με. Λέω να με τιμάς σαν άνδρα και όχι σαν Θεό. Υπέ της αρβίλας λύει τάχος. Πέσε κάποιον να μου λύσει γρήγορα τις αρβίλες. Λυπάμαι να φθείρω με τα πόδια μου τον πλούτο με τις ασημένιες κλωστές. Για να μην ξεφύγει, ούτε καν αντισταθεί στον θάνατο, τον τυλίγω σε ένα ρούχο αδιέξοδο, όπως το δίχτυ των ψαριών, σε ένα θανατηφόρο πλούσιο φόρεμα. 2 φορές τον χτύπησα και μέσα σε 2 βογγητά έπεσε χωρίς πνοή. Έτσι πεσμένος ξεψύχησε.
Το αίμα της πληγής του πετούσε ορμητικά και με ράντισε με μαύρες σταγόνες από τη φωνική δροσιά που με έφρεναν όσο εφραίνει η θεόσταλτη βροχή τα σπέρματα όταν γεννούν στον κάλικά τους. Ο Όμηρος περιγράφει την επαφή του Οδυσσέα με τον Αγαμέμνονα στον Άδη. Και εκεί ο Αγαμέμνονας περιγράφει το φωνικό του. «Ο Αίγιστος με σκότωσε και η δολερή γυναίκα μου, που με έσφαξε σαν βόδι, σαν πως γουρούνια που τα σφάζουνε, σε γάμο ή γιορτή για συντροφιά μεγάλη. Κι εγώ τα χέρια ύψωνα και πά στη γη χτυπιόμουν, σφάδαζα, ώσπου ξεψύχησα με το σπαθί στο στήθος. Κι εκείνη η σκύλα με παράτησε. Ούτε και τότε που φεύγα στον Άδη, τα μάτια δε μου σφάλισαν τα χέρια της, δε μου κλείσαν το στόμα». Η Θήβη είναι η γυναίκα του βασιλιά των Φερών, του Αλεξάνδρου, για τον οποίο ο Πλούταρχος μας λέει ότι κακώς έφερε το όνομα Αλέξανδρος. Τρομερός και φοβερός ο Αλέξανδρος των Φερών. Είχε διαφθείρει τα ήθη στην πολιτεία του. Είχε διαφθείρει και τον μικρό αδελφό από τους τρεις αδελφούς της Θήβης και ανθρώπους τους έδινε με δέρματα ζώων, τους έστελνε μπροστά στο κυνήγι και έστελνε τα σκυλιά του να τους κατασπαράξουν. Είχε ηρωποιήσει και είχε θεοποιήσει το κοντάρι του με το οποίο είχε σκοτώσει τον θείο του και το τιμούσε σαν θεό και έχτισε ναό γι' αυτό το κοντάρι. Η Θήβη υπέφερε πολλά και αποφάσισε να αυτοδικήσει. Έκρυψε τα τρία αδέλφια της σε κοντινό σπίτι και τους έμπασε στο γυναικονίτη όπου κοιμόταν με τον άνδρα της, αλλά αυτός έβαζε απ' έξω να φιλούν σωματοφύλακες και μολωτικά σκυλιά. Η Θήβη έκρυψε τα αδέλφια της και ανέβηκε στον γυναικονίτη ζητώντας να απαλλαγεί από τους σκύλους που έκαναν θόρυβο ο άνδρας της γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έστρωσε στη σκάλα μαλλιά για να μην ακουστούν τα πατήματα των αδελφών της και αυτή τους οδήγησε πάνω από το κρεβάτι τους όπου κράτησε το λαιμό του για να μπήξουν τα σπαθιά τους. Ο λαός των Φερών ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από αυτόν τον φόνο, ο οποίος ηρωποίησε την Θήβη, γιατί είχε υποφέρει πολλά και αυτή και ο λαός των Φερών, και επειδή είναι ο μόνος ή ο πρώτος τύραννος που σκοτώθηκε από την ίδια τη γυναίκα του, μας λέει ο Πλούταρχος, το σώμα του το κακομεταχειρίστηκε ο λαός. Το πέταξαν και το καταπατούσαν οι Φεραίοι. Και φαίνεται πως ο Αλέξανδρος των Φερών έπαθε εκείνα που άξιζε να πάθει για τις παρανομίες του. Ο Φωκίωνας, όταν ήταν άρχοντας στην Αθήνα, οι Αθηναίοι γνώριζαν ότι ήταν φτωχός και πριν, ήταν φτωχός και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του και ήταν φτωχός και όταν πέθανε. Ο Φωκίωνας εξευτελίστηκε στο θέατρο από κάποιον κωμωδοποιό, ο οποίος ζητούσε από τον χορηγό του να του παρέχει χρήματα για τα ενδύματα και για τα προσωπία που θα φορούσαν παριστάνοντας τις βασίλισσες και τις θεραπενίδες, οι ηθοποιοί που έπλασε τους ρόλους του. Αλλά όταν δεν έδινε ο χορηγός, τότε
κάλεσε με δυνατή φωνή και είπε «Έλα να δεις απ' έξω τη γυναίκα του Φωκίωνα που έρχεται με την θεραπενίδα της», γιατί η γυναίκα του Φωκίωνος φορούσε πολύ απλά ρούχα και τιμούσε τον άντρα της, λέγοντας σε μία φίλη που την επισκέφτηκε, δείχνοντας τα περιδέρεά της, φτιαγμένα από σμαράγδια και άλλους πολύτιμους λίθους. «Για μένα, το πιο πολύτιμο κόσμημά μου είναι ο άνδρας μου, ο Φωκίωνας, ο οποίος βασιλεύει στην Αθήνα και έχει να επιδείξει τον πλούτο της αρετής του στους Αθηναίους». Πραγματικά, λέει ο Πλούταρχος, όταν τον επισκέφτηκαν στο σπίτι του, είδαν τη γυναίκα του μόνη της να ζυμώνει το ψωμί τους και ο Φωκίωνας αντλούσε νερό από το πηγάδι και έπλαινε χωρίς νυπτήρα μόνος του τα πόδια του. Ο Φωκίωνας κατηγορήθηκε με άδικες κατηγορίες από τους Αθηναίους και έπρεπε να πιει το κόνιο. Όταν οι σύντροφοί του ήπιαν το περίφημο αυτό δηλητήριο της Αθήνας και πέθαναν δίπλα του, το κόνιο δεν έφτασε γι' αυτόν και ο Φωκίωνας έδωσε 2 δραχμές σε έναν από τους δούλους των Αθηναίων να του φέρει κόνιο για να πεθάνει και αυτός δίπλα στους συντρόφους του. Αλλά σαν να μην έφτανε αυτό, οι Αθηναίοι τον τιμώρησαν και με τα θάνατον. Έδωσαν το πτώμα του στον ειδικό για τις ταφές και του είπαν να το κάψει έξω από την Αθήνα χρησιμοποιώντας ξένο πυρ. Και αυτός πήρε πυρ φωτιά από τους Μεγαρείς και έκαψε μακριά από την Αθήνα, κοντά στα Μέγαρα, τον Φωκίωνα. Μια γυναίκα των Μεγάρων είδε αυτή την άσεμνη τελετή και πήγε κοντά. Στη στάχτη που έμεινε έριξε λίγο χώμα και έθαψε φαινομενικά εκεί τον Φωκίωνα. Ενώ τη στάχτη του την μάζεψε, την έβαλε στον κόρφο της και πήγε στην πατρίδα της και έθαψε τον Φωκίωνα σε μία μικρή λάρνακα κοντά στην εστία της και είπε «Εστία μου, φωτιά του σπιτιού μου», κράτησε τον Φωκίωνα μέχρι να σοφρονήσουν οι Αθηναίοι και να τον ζητήσουν. Πραγματικά, όταν αργότερα οι Αθηναίοι άρχισαν να αναπολούν την καλή διοίκηση της πολιτείας από τον Φωκίωνα, η γυναίκα αυτή παρουσίασε το λείψανό του, το οποίο και ετάφη και ετιμήθη ο Φωκίωνας με μνημείο που έγινε στη μνήμη του, που διατηρήθηκε αιώνια στην Αθήνα. Τελειώνω την εκπομπή μου με την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη, την κόρη του βασιλιά των Θηβών, του Ιδίποδα, που έχει